Η σημερινή τελετή αποτελεί μια ιδιαίτερη συγκινησιακά φορτισμένη ημέρα για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μια μέρα που κυριαρχούν ανάμεικτα συναισθήματα για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το φίλο Γιώργο Κομουτσάκο για την πολύτιμη προσφορά του. Υπηρέτησε με συνέπεια τα δύσκολα καθήκοντά του από τον Ιούλιο του 2019, ήδη πριν από την επανασύσταση του Υπουργείου. Υπήρξε πολύτιμο συνεργάτης και άξιος συμπαραστάτης στις καλές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε το 2020. Η εμπειρία του στα θέματα μετανάστευσης, αλλά και των ευρωπαϊκών θεμάτων... αποτέλεσε οδηγό στα πρώτα βήματα του Υπουργείου μας... αλλά και εφόδιο στη μέχρι στιγμής πρόοδο των διαπραγματεύσεων... για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου... όπου υπό τον συντονισμό του Γιώργου Κομουτσάκου δημιουργήθηκε ισχυρό μέτωπο των χωρών πρώτης υποδοχής, διεκδικώντας το αυτονόητο, τη στιβαρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τις χώρες που σηκώσαμε το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης. Εργαστήκαμε στενά σε δύσκολες συγκυρίες. Δουλέψαμε για την αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης που ελόχευε μετά τον εμπρισμό της Μόριας. Με τον Γιώργο Κουμουτσάκο να αναλαμβάνει τη συνεννόηση με τους μας για όσα άμεσα χρειαζόμασταν και το συντονισμό για την παραλαβή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως εργαστήκαμε μαζί για τα προγράμματα με την κατάσταση προσφύγων, ετούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτυγχάνοντας το 2020 για πρώτη φορά μια ισορροπία μεταξύ αφήξεων και αναχωρήσεων στη χώρα μας. Ο Γιώργο Κουμουτσάκο ξεχωρίζει για την ψυχραιμία του και την υφαλειότητά του, με τι οποίε προάσπισε τι ελληνικέ θέσει σε δύσκολε καταστάσει και διαπραγματεύσει. Πρόκειται για μια παρακαταθήκη, την οποία θα σεβαστούμε στο ακέραιο και θα συνεχίσουμε. Και είμαι βέβαιο ότι πέραν τη δική μου εκτίμηση, απολαμβάνει και την εκτίμηση τη πολιτική ηγεσία και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Τον ξεπροβοδίζουμε με τιμή και αναγνώριση τη προσφορά του μαζί με τον Γιώργο Κουμουτσάκο στη Βουλή, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη κυβέρνηση και τη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία για τη χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για όλα και σε καλό με χαρά στο βήμα.